Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Άδωνης Γεωργιάδης από τον Εύρο. Ο Χρήστος Μέτιος θα είναι και πάλι Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βαγγέλης Λαμπάκης, η πρώτη Κυριακή είναι δική μας, δεν θα πάμε σε δεύτερη. Εκδήλωση παρουσίασης υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. Χρήστος Δούκας, δεν είναι νόμιμη η πρόταση του Βαγγέλη Λαμπάκη για παραχώρηση χώρου κάτω από την χερσαία ζώνη για δημοτικό πάρκινγκ. Τι απαντά ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Το εφετείο δικαίωσε τους 55 εργαζόμενους της ΔΕΙΑΚ, οι οποίοι διεκδικούσαν δικαστικά τα χρήματά τους που κόπηκαν λόγω των μειώσεων από τα μνημόνια. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, βρέθηκε σήμερα στον Εύρο, όπου και περιόδευσε κυρίως στο βόρειο κομμάτι του νομού, έχοντας συναντήσεις με δημάρχους και φορείς. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ολοκλήρωσε την περιοδία του με κεντρική ομιλία στην Ορεστιάδα. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν παραέλειψε να αναφερθεί και στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χρήστο Μέτιο, ο οποίος είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές του Μαΐου, εκφράζοντας την σιγουριά του ότι ο κύριος Μέτιος θα είναι και πάλι Περιφερειάρχης. Είχαμε από το πρωί μαζί με τον βουλευτή Εύρω, τον κύριο Δημοσχάκη, και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μέτιο, μια πολύ γόνιμη περιοδία στον κεντρικό και βόρειο Εύρω. Είδαμε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δήμους, ενημερωθήκαμε για τα προβλήματα και το δημογραφικό που ανησυχεί πάρα πολύ τον κόσμο, για τα προβλήματα των παραγωγών, για την πρόοδο στα έργα των υποδομών που γίνονται και με την συνεργασία της περιφέρειας. Αφουγκραστήκαμε την αγωνία του κόσμου για το πώς θα μπορέσει να κρατήσει τον τόπο του και πώς θα μπορέσει να μείνει εδώ. Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έρχεται με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλα αυτά τα προβλήματα των ανθρώπων τα καταγράφει, εκπονούμε σχέδιο για να τα λύσουμε, φιλοδοξούμε να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων πολιτών καλύτερη. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη περιοδία. Πολλές συναντήσεις, όσα θέματα αφορούσαν και αφορούν την κεντρική κυβέρνηση καταγράφηκαν από τον κύριο Γεωργιάδη. Τα υπόλοιπα που αφορούσαν την περιφέρεια καταγράφηκαν από μένα. Πολλά από αυτά θα εξασφαλίσουμε τις χρηματοδοτήσεις, έχουν ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις, αλλά και κάποια ακόμα θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Σε ένα σχέδιο που θα παρουσιάσω αρχές Απριλίου θα συμπεριλαμβάνονται λύσεις σε ζητήματα που εδώ και πολύ καιρό δεν έχουν δρομολογηθεί και θεωρώ ότι θα γίνει έτσι ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση τουλάχιστον όσον αφορά προβλήματα που έχει την ευθύνη η περιφέρεια. Ενημερώσαμε, στην ουσία επικαιροποιήσαμε τα ήδη γνωρίζοντα προβλήματα με τις νέες διαστάσεις, αλλά και εκφράσαμε την βεβαιότητά μας ότι σε μια μελλοντική κυβέρνηση θα μπορέσουν με ρεαλισμό, με αλήθεια, να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά. Δεν είναι εποχές των μαγικών ραβδιών, αλλά πρέπει επιτέλους να καταλάβει ο κόσμος ότι με ειλικρίνεια, με σωστό σχεδιασμό, με γνώση των προβλημάτων και όχι με επικοινωνιακά τεχνάσματα μπορούν να δοθούν λύσεις. Επιβεβαιώσαμε τη συνεργασία μας στην Άριστη με την Περιφερειακή Αρχή και θεωρούμε ότι μέσα από μια κοινή συστράτευση θα μπορέσουμε να δώσουμε όχι μόνο λύση στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, αλλά και μια αναπτυξιακή τροχιά ακόμη περαιτέρω για την περιοχή μας. Τους 130 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους έχει φτάσει η παράταξη Πόλη και Πολίτες μετά και την ανακοίνωση των 21 επιπλέον προσώπων που θα στηρίξουν την προσπάθεια του Βαγγέλη Λαμπάκη για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμαρχος που διεκδικεί για ακόμη μια φορά τα ηνία του Δήμου στη χθεσινή εκδήλωση παρουσίασης μίλησε για το αυτοδιοικητικό προφίλ ενός υποψήφιου και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως δεν θα χρειαστεί η παράταξή του να πάει στη δεύτερη Κυριακή αφού θα έχει βγει η μεγάλη νικήτρια από την πρώτη Κυριακή. Αυτή η ομάδα ενισχύθηκε τόσο πολύ που συνδυάζει εμπειρία, τεχνογνωσία, παλμό έρωτα για την αυτοδιοίκηση και δροσιά νιώτης. Όλα αυτά τα στοιχεία χρειάζονται για μια αυτοδιοικητική δύναμη της παράταξής μας που έχει μάθει να δουλεύει σκληρά με επικεφαλή σε μένα αλλά και συνεργάτες που ξέρουν να συνδημιουργούν, επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Λαμπάκης.
Με το σύνθημα «Η πρώτη Κυριακή είναι δική μας, δεν θα πάμε σε δεύτερη», ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και εκ νέου υποψήφιος ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του στην εκδήλωση της παρουσίασης για τους 21 επιπλέον υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης Πόλη και Πολίτες, ανεβάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στους 130. Σύνθημα από εδώ και πέρα. Η πρώτη Κυριακή είναι δικιά μας, δεν πάμε στη δεύτερη. Ο κύριος Λαμπάκης, που διεκδικεί την ανανέωση της θητείας του για τρίτη φορά, στην 40-λεπτη σχεδόν ομιλία του προσπάθησε με τον πιο κατανοητό τρόπο να περιγράψει ποιο μπορεί αλλά και ποιο πρέπει να είναι το αυτοδιοικητικό προφίλ ενός υποψήφιου, χωρίζοντας ουσιαστικά αυτήν τη φυσιογνωμία σε 8 βασικές κατηγορίες, για να καταλήξει να πει ότι η αυτοδιοίκηση δημιουργεί και φτιάχνει χαρακτήρες, ενώ λειτουργεί και με το συναίσθημα, με ερωτισμό, πάθος και εντάσεις. Έτσι είναι και ο ίδιος, έτσι κινείται όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ευσυγκίνητος, ευαίσθητος, εκρηκτικός με πάθος, αποφασιστικός. Άφησε, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, τη δουλειά του και τα αγαθά αυτής και ήρθε να απολαύσει έναν καινούριο έρωτα, δηλαδή την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση δημιουργεί και φτιάχνει χαρακτήρες, παιδιά. Δεν είναι μία έννοια έξω από τη δημιουργία πραγμάτων μέσα στον εαυτό μας. Είναι η ζωή μας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί μέσα σε αυτήν την αυτοδιοίκηση και αληθινή εικόνα, και όσοι ανήκουν μέσα σε αυτήν, λειτουργεί και το συνέστημα. Το συνέστημα δημιουργεί αγάπη, δημιουργεί ερωτισμό, δημιουργεί σχέσεις ποιότητας, δημιουργεί εντάσεις ποιοτικές, δημιουργεί πάθος, δημιουργεί αποτελέσματα, δημιουργεί ομάδα σαν αυτή που έχουμε εδώ πέρα σήμερα και είναι μόλις ελάχιστα τα μέλη κοντά στην μεγάλη παράταξη που σήμερα αγγίξαμε τα 130 άτομα στο ξενοδοχείο. Θα μου επιτρέψετε, χωρίς αλασονία, να σας πω ότι μέσα στην τελευταία κατηγορία βρίσκομαι και εγώ. Γιατί έχω συνέστημα, γιατί είμαι ευσυγκίνητος, γιατί είμαι αγνός και έτοιμος, γιατί άφησα τα αγαθά μου που είχα στις 31 12 του 10, άφησα μια πετυχημένη καριέρα και ήρθα για να απολαύσω ένα καινούργιο έρωτα. Εξέφρασε τη σιγουριά πως και πάλι οι δημότες θα εμπιστευτούν την παράταξή του. Άλλωστε, η ολοκλήρωση βασικών έργων υποδομής είναι ένας από τους λόγους που πρέπει ξανά, όπως υπόθηκε, οι πόλοι και πολίτες να βρεθούν στο τιμόνι της διοίκησης του Δήμου. 122 εκατομμύρια ευρώ τρέχουν αυτή τη στιγμή για έργα και 52 εκατομμύρια ευρώ για την ενέργεια από το ΕΣΠΑ. 175 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης να είναι ο πρώτος σε απορροφητικότητα σε όλους τους Δήμους της χώρας. Και η εξέλιξη αυτή είναι από αποτέλεσμα, όπως τόνισε ο κ. Λαμπάκης, από τον σωστό σχεδιασμό και τον οικοκύρεμα. Ξέρετε τι σημαίνει 175 εκατομμύρια ΕΣΠΑ σε ένα Δήμο? Αν μαζέψετε 50 Δήμους μαζί από τους άλλους 325, 175 εκατομμύρια δεν μαζέψουν και 50 μαζί. Γι' αυτό και είμαστε ο πρώτος Δήμος σε όλη την Ελλάδα. Το κερδίσαμε μέσα από τη δυναμική μας, μέσα από τον εγωισμό να πετύχουμε και όχι την αλαζονία, μέσα από την διεκδίκηση. Οι 21 υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι που παρουσιάστηκαν είναι οι εξής: Αθανασιάδη Σοκράτη, Αϊβαλή Μπιλάλ, Βασιλιάδου Κυριακή, Γκυρτσί Εκατερίνη, Ιωαννίδου Μπάριγα Ρουφαλιά, Καρπούζη Σταύρο, Κασπαρίδη Βασίλειο, Κυριακίδη Αναστάσιο, Μαργαρίτη Μιχαηλίδου Φίβη, Μαύρου Μαριάνθη, Μερκούρη Δημήτριο, Μουσταφά Φιλή, Μητακίδη Πρόδρομο, Νικάνδρου Σούλτα Αριστέα, Πιστόλα Χριστίνα, Πολυζόη Κυριάκο, Σκεντερίδη Εκατερίνη, Τσόλο Χρήστο, Χατζησταύρου Μανουέλα, Χριστουηλίας Χρήστος, Χωρινού Αθανασία. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, θα
κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Βαγγέλη Λαμπάκη. Έχουμε τη χαρά απόψε να τον φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης, σε μια προσπάθεια να δώσουμε συνέχεια στα όσα είπε εχθές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Χρήστος Δούκας. Να σας υπενθυμίσουμε πως υπήρξε μια νέα πρόταση προς την κατεύθυνση επίλυση του προβλήματος της στάθμευσης στην Αλεξανδρούπολη, την οποία και εισηγήθηκε ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Σώμα. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο κύριος Λαμπάκης ανακοίνωσε το αίτημα της Δημοτικής Αρχής προς τον Οργανισμό Λιμένος για την παραχώρηση του χώρου που υπάρχει κάτω από την χερσαία ζώνη του Λιμένα. Και μάλιστα, συγκεκριμένα, ο κύριος Λαμπάκης είπε να μας δώσουν το χώρο κάτω από τη δυτική χερσαία ζώνη, όπου έχει ξεκινήσει η αξιοποίηση, ώστε να το μετατρέψουμε σε ένα δημοτικό πάρκινγκ. Είναι μαζί μας για να απαντήσει ο κύριος Λαμπάκης τα όσα είπε χθες ο κύριος Δούκας, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ο κύριος Δούκας ότι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής δεν είναι νόμιμη και δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Κύριε Λαμπάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Κυριακή. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα κοντά μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι εχθές ο κύριος Δούκας ανέπτυξε το δικό του σκεπτικό με βάση ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο και τηρεί όλα, αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό που όλοι καταλάβαμε είναι ότι το αίτημα της Δημοτικής Αρχής δεν μπορεί να γίνει δεκτό, γιατί δεν είναι πάνω σε μία νόμιμη βάση. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να δώσετε απαντήσεις. Για να δούμε λοιπόν. Ένα προς ένα στα όσα είπε ο κύριος Δούκας εχθές, με αφορμή το έγγραφο το οποίο στείλατε πριν από λίγες ημέρες. Είπε λοιπόν ο κύριος Δούκας ότι μέσα στο έγγραφο υπάρχουν πολλά ατοπήματα, τα οποία θα έπρεπε να τα έχετε αποφύγει και ως νομικός που είστε και ξέρετε πολύ καλά ποιες είναι οι νομικές διαδικασίες. Καταρχήν ήθελα να κάνω ένα ξεκαθάρισμα ότι δεν μιλάμε για τον κύριο Νενεδάκη. Ο κύριος Νενεδάκης εκπροσωπεί μια εταιρεία, οπότε το έγγραφό σας θα έπρεπε να αναφέρεται στην εταιρεία και όχι προσωπικά στον κύριο Νενεδάκη. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Πρώτα από αυτό. Αυτό ήταν το πρώτο ατόπιμά σας. Λοιπόν, εδώ τι λέει. Έχετε φέρει και τα χαρτιά, τα έγγραφα. Ιωάννης Νενεδάκης. Βασίλειος Ελευθερίου Ένωση ΩΕ. Δηλαδή είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της ομορήθμου εταιρείας, που φυσικά θα είναι και ο μεγάλος μέτοχος σε αυτή την ομορήθμη εταιρεία. Σημασία έχει ότι υπογράφει ως εκπρόσωπος της εταιρείας ο Ιωάννης Νενεδάκης. Επομένως, πού είναι το ατόπιμά μου? Άρα λοιπόν, μάλλον δεν συνεννοήθηκε ο Χρήστος Δούκας με τον Ιωάννη Νενεδάκη και δεν το έδειξε ο Ιωάννης Νενεδάκης στα έγγραφα. Τρία μου έστειλε και τα τρία Ιωάννης Νενεδάκης λέει. Αλλά όμως αυτό δεν είναι ατόπιμα. Εδώ κοιτάζουμε την ουσία. Πολιτικά μιλάμε. Δηλαδή το γεγονός ότι εγώ απευθύνθηκα στον Νενεδάκη όπως ακριβώς ήταν Ιωάννης Νενεδάκη φυσικό πρόσωπο και εκπρόσωπος της ομορήθμου τάδε εταιρείας, είναι νομικό ατόπιμα? Όχι. Άρα λοιπόν αρχίζουμε από αυτό. Μια χαρά λοιπόν εγώ απευθύνθηκα σε αυτόν. Άρα θα μου επιτρέψετε πιο μπροστά να πω ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι, ο Ιωάννης Νενεδάκης και ο Χρήστος Δούκας, ο ένας ως μισθωτής του χώρου σταθμεύσεως, του χώρου του Οργανισμού Λιμένους Αλεξανδρούπολης και ο Χρήστος Δούκας ως πρόεδρος, έχουν μία δημιουργία ιστορίας όσον αφορά τις εκλογές. Γιατί μου είπατε ότι δύο ή τρεις φορές ο κύριος Δούκας, απευθυνόμενος σε εσάς, σας είπε ότι είναι μία ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα λόγω του προεκλογική κλίματος. Και καλό είναι να πέσουν οι τόνοι, λέγοντας ότι εγώ είμαι νευρικός, ενώ διαπίστωσα ότι η νευρικότητα αφορούσε τον Χρήστο του Δούκα. Και το λέω αυτό γιατί. Καταρχήν, ο Χρήστος ο Δούκας μαζί με τον κύριο Νενεδάκη, ξέρω πολύ καλά, και αν λέω ψέματα ή αναλήθειες να μου το πούν αυτό αύριο, ότι πρότειναν στην Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ άλλον υποψήφιο από αυτόν ο οποίος τελικά επελέγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Που σημαίνει ότι θέλοντας και ακούγοντας ότι ο κύριος Νενεδάκης κατευθύνεται σε αυτή την παράταξη, άρα λοιπόν ο Χρήστος Δούκας μαζί με τον Νενεδάκη έχουν δημιουργήσει μια ομάδα δημοτική με ενίσχυση ενός συγκεκριμένου υποψηφίου. Και αυτό το λέω γιατί. Όχι να κουτσομπολέψω. Έχει δικαίωμα να πάει που θέλει ο καθένας. Είναι νόμιμο δικαίωμά του και η δημοκρατία το επιτάσσει να το αποδεχόμαστε. Αλλά το κάνανε αυτό και στείλανε αυτό το έγγραφο. Για να τη μέρα που λίγες μέρες πριν συζητηθεί η σύνδεση του χώρου σταθμεύσεως του Δημοτικού στο χώρο του γηπέδου Φώτης Κοσμάς με το κέντρο της πόλης με λεωφορείο σε σχέση με το αστικό ΑΕ, προκειμένου να μην συμβεί αυτό, να μποϊκοτάρουν αυτό και έχοντας ένα σωρό νομικές ανακρίβειες
αυτοί οι ίδιοι ο Μητσοτής και μετά όσο έπει βέβαια ο Χρήστος ο Δούκας. Να μποϊκοτάρουν αυτή την πρότασή μου, την εισήγησή μου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί, όχι γιατί δεν είναι τέλεια, και θα είναι τέλεια, θα το είδω ότι είναι τέλεια, αλλά γιατί θα έχανε δουλειά. Διότι αν ήξερε αυτός ο κάτοικος της Αλεξανδρούπολης ότι θα πάει δωρεάν, που θα το κάνει αυτό, στο χώρο στάμευσης του γηπέδου και από εκεί με λεωφορείο ανά 15 λεπτά θα έχει τη δυνατότητα να κινείται προς το κέντρο και μάλιστα στο σημείο που θέλει, από το κέντρο μέχρι την παραλία μέχρι την αντιστάσεως, θα χάσει δουλειά ο κύριος Νενεδάκης. Άρα λοιπόν θέλησαν να μποϊκοτάρουν δυστυχώς αυτό με έναν άκοψο τρόπο και πολιτικά και νομικά. Πάω στο δεύτερο που τέθηκε, το κομμάτι της υπομίσθωσης, κύριε Δήμαρχε. Μάλιστα. Ξέρετε πολύ καλά πως αυτό απαγορεύεται, έτσι δεν είναι, δηλαδή όταν μιλάμε για έναν χώρο εγώ, ο οποίος είναι μισθωμένος. Μα εγώ το πρότεινα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το είπα. Αυτοί δεν το ξέραν ή κάναν πως δεν το ξέραν. Γιατί τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εκεί. Γιατί τι έκανα εγώ, ζητούσα τη σύμβαση, αυτή τη στιγμή μου έγινε η πρόταση αυτή, να δημιουργήσουμε μία σχέση με μία σύμβαση με την οποία θα μίσθωνε σε μένα, στο Δήμο δηλαδή, 100 θέσεις. Τι είπε ο κύριος Δούκας? Ότι ουσιαστικά η πρόταση της Επιτροπής, το συνήγορο υπερασπίσεως του κύριου Νενεδάκη, ότι θα αγόραζε ο Δήμος 100 κάρτες στάθμευσης. Θα νίκιαζε. Θα νίκιαζε. Να τις δώσω πού 100 κάρτες? Σε ποιον παρακαλώ? Αυτή είπε ότι ήταν η πρόταση της εταιρείας. Η πρώτη ενοικίαση για 100 κάρτες. Είναι αναλυθές. Είναι αναλυθέστατο. Ξέρετε γιατί? Γιατί τι λέει εδώ? Με αφορμή ο κ. Νενεδάκης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Με αφορμή αυτό το γεγονός, η εταιρεία μας γνωρίζει το οικονομικό πρόβλημα και την προσπάθεια που καταβάλει η Δημοτική Αρχή προς το Δήμο για την βελτίωσή του, προτείνει την παραχώρηση 100 θέσεων πάρκινγκ. Βρείτε πουθενά εσείς να μιλάει για πώληση, για ενοικίαση καρτών? Πουθενά. Και το λέει και πιο πέρα, σ' άλλο, στο δεύτερο γραφό του. Κατόπιν όλων των παραπάνω, σημαίνει ότι θα σας προσκομίσουμε το αναγκαίο νομιμοποιητικό έγγραφο που μας επιτρέπει να προβαίνουμε εντός και πριν τη λέξη αυτού σε μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια συμβόλαια μίσθωσης χώρου στάθμευσης. Προσέξτε. Άρα μιλάει για μίσθωση χώρου στάθμευσης. Δεν μιλάει για ενοικίαση καρτών. Δεύτερο ατόπιμα του Χρήστου του Δούκα. Και βέβαια προσέξτε, στο διάβια που βρήκα. Τελικώς δεν μου δώσαν τις συμβάσεις, ούτε την κυρία την πρώτη, ούτε την τροποποιημένη. Ναι, γιατί επίσης πάλι θα ξέρετε πολύ καλά και ως νομικός ότι οι συμβάσεις αυτές, όπως είπε ο κύριος Δούκας, περιλαμβάνονται μέσα στις αποφάσεις οι οποίες είναι αναρτημένες, ενώ αναρτημένες στη διακήρυξη, την οποία την πήρα. Συμβάσεις δεν έχω στα χέρια μου και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου τις κρύβουν. Και ο ένας και ο άλλος. Του έκανα δύο έγγραφα, του κύριου Νενεδάκη, έκανε άλλα δύο αυτός μετά το πρώτο. Και προσπαθεί να κρύψει την αδυναμία του ότι δεν θέλει να δώσει τη σύμβαση ούτε τη μία ούτε την άλλη. Για ποιο λόγο, τι φοβάται ο κύριος Νενεδάκης και δεν τη δίνει, ούτε καν ο κύριος Δούκας. Προσέξτε, όσον αφορά την δυνατότητα να προχωρήσει σε ενοικίαση σε μίσθωση χώρου, λέει λοιπόν στο άρθρο 10 η διακήρυξη βάσης της οποίας έγινε η μίσθωση από τον Όλα προς τον Νενεδάκη. Η εκ νέου παραχώρηση του χώρου από τον παραχωρησιούχο σε τρίτο, παραχωρησιούχο είναι ο κ. Νενεδάκης, η εταιρεία του, σε τρίτο, τρίτο σε προκειμένου ήταν ο Δήμος, δεν ξέρω αν το έκανε, για όμοια ή παραπλήσια χρήση απαγορεύεται. Ποιον υπερασπίζεται ο Χρήστος ο Δούκας? Ποιον? Τον Νενεδάκη, ο οποίος έκανε μια πρόταση μη νόμιμη, παράνομη, που πρόσβαλε την διακήρυξη και τη σύμβαση που έκανε με τον Όλα? Δηλαδή, ο πρόεδρος του Όλα υπερασπίζεται παράνομους ισχυρισμούς και επιχειρήματα του μισθωτή του έναντι του Δήμου, για όνομα του Θεού, οποίο ατόπιμα. Και μάλιστα πάει να πει και με αγκαλεί εμένα, νομική Αθηνών τελείωσα, κάποτε στο Ιακώ Πανεπιστήμιο, το ισχυρότερο τότε όταν εγώ το τελείωσα, και μάλιστα ήμουν και καλός φοιτητής. Για όνομα του Θεού δώσαμε εξετάσεις και για τη ζωή μας και για την επιστήμη μας και πώς τη διαχειριστήκαμε. Και να μου λέει εμένα τώρα ο Χρήστος Δούκας ότι δεν ξέρω νομικά, ότι δεν ξέρω ότι απαγορεύεται η υπομίσθωση. Εγώ τα βρήκα και τα είπα. Αφού λοιπόν τα είπα και μάθαν ότι τα είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε προσπάθησαν να ανασκευάσουν. Δεν ανασκευάζονται όμως, γιατί αυτή είναι αλήθεια. Μου κάναν πρόταση, η οποία πρόταση είναι απαγορευτική από την διακήρυξη του διαγωνισμού. Και δεν μπορεί να κάναν σύμβαση που να είναι κόντρα στη διακήρυξη. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε γιατί δεν μου δίνουν τη σύμβαση ιδιαίτερα την τροποποιημένη.
αρχίζω πια και μπαίνουν ψηλοί στα αυτιά μου. Λέω λοιπόν, γιατί κύριε Πρόεδρε του Οργανισμού Λιμένου Αλεξανδρούπολης, που διαμαρτύρησε και μάλιστα παραξενεύεσαι, γιατί είπα στο έγγραφό μου, ότι η πόλη αγκαλιάζει το λιμάνι. Στην τελευταία και το παράγραφο το αναφέρατε. Αυτό θα ερχόμουν στο τελείωμα. Δεν θα το λέτε τώρα. Και δεν πειράζει. Λειτουργεί, υπέρ του άλλου. Έτσι δεν λειτουργούμε μέχρι τώρα. Δεν δίνω, δεν προσπαθώ να βάλω πλάτη για όλα όσα θα συμβούν στο λιμάνι. Δεν προσπαθώ. Μπαίνει όμως σε ζυγαριά ποιο λειτουργεί περισσότερο και ποιο λειτουργεί λιγότερο. Είπε κανείς κάτι τέτοιο. Εγώ δεν είπα τίποτα στο έγγραφό μου. Εγώ λέω κάτι. Εγώ λέω, εάν είναι αληθινή η δήλωσή σας, ζητώντας μπροστά, να μας δώσει τον χώρο, ο οποίος επί 3-4 χρόνια είναι ελεύθερος και έρημος. Όταν η πόλη βογκά από την ανάγκη χώρων στάνδευσης. Τι λέει, τι λέω εγώ, εάν είναι αληθινή η δήλωση ότι το λιμάνι βρίσκεται στην αγκαλιά της πόλης και υπάρχει το ένα για το άλλο, δεν λέω εγώ για σύγκριση και διαφορές, τότε δεν έχετε παρά με μια κίνηση να το αποδείξετε, θυμίζοντάς σας τη μέχρι τώρα καλόπιστη συνεργασία μας, που μόνο ωφέλη προσέφερε και στις δύο πλευρές. Βλέπετε να κάνουν καμιά σύγκριση. Λέω ότι το ένα χέρι νύπτει το άλλο. Και αυτό ακόμα το παρεξήγησε. Λέω λοιπόν τώρα, γιατί δεν μου δίνει τη σύμβαση και πώς τροποποιήθηκε νομίμως, όταν νομικός είναι. Η διακήρυξη είναι αυτή, η οποία βγήκε στις 8 Δευτέρα το 2011. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, 4 ετών, τροποποίησαν τη σύμβαση, από ό,τι φαίνεται πια, χωρίς να έχω τη σύμβαση στα χέρια μου, και περιορίστηκε το μηνιαίο μίσθωμα από 36.000 σε 12.000. Αφήνοντας ένα κομμάτι γιατί δεν το συνέφερε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν λέει αυτό ο νόμος. Ο νόμος λέει, όταν δεν μπορεί ο μισθωτής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις από μια σύμβαση που προκύπτει μέσα από δημόσια διακήρυξη, δεν γίνεται τροποποίηση. Γίνεται διάλυση της μίσθωσης με διεκδίκηση των μισθωμάτων που δεν πλήρωσε, γιατί από ό,τι θυμάμαι υπήρχε και τέτοιο πρόβλημα, και γίνεται καινούργια διακήρυξη για να προσελκυστούν καινούργοι μισθωτές του χώρου εκείνου. Ολόκληρου ή κομματιού, όπως θα το έλεγε η διακήρυξη. Εσείς... Άρα λοιπόν, θέλω να προσκομιστεί η σύμβαση αρχική και η τροποποιημένη. Έχω δικαίωμα για να δω εάν τηρεί τις διατάξεις της διακήρυξης η τροποποιητική μίσθωση, εάν υπάρχουν μέσα στη μίσθωση διατίμηση όσον αφορά την ώρα, γιατί έχω συμφέρον ως Δήμος να προστατεύσω τους δημότες μου. Τώρα πλέον το θέλω. Και αν δεν μου το δώσουν, θα αποτανθώ στα αρμόδια πολιτιακά όργανα για να μπορέσω να το πάρω. Η φιλία την οποία εγώ τιμούσα επί 4 χρόνια, 3,5 χρόνια με τον Χρήστο του Δούκα, την τίμησα στο έπακρο. Με αυτά που είπε ο Χρήστος του Δούκα για το πρόσωπό μου, ενώ ούτε μία φορά έπαιρνε μια καλή κουβέντα επί 3,5 χρόνια για μένα, εγώ που πήγαινα, μόνο καλές κουβέντες έλεγα για το πρόσωπό του, ήμουν ο καλόπιστος της παρέας. Θα διατηρήσω τώρα, αφού το θέλει έτσι ο Χρήστος Δούκας, μόνο τη θεσμική σχέση. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Δήμαρχε, σε κάθε δημόσια συζήτηση με τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Δούκα, και σε θέματα που είχε εμπλοκεί φυσικά ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης, πάντα έλεγε για τη συνεργασία την οποία έχετε, την καλή, πολύ καλή συνεργασία και τις καλές βάσεις που έχουν μπει. 10 φορές το έλεγα εγώ, μισή αυτός. Αλλά δεν είναι θέμα τώρα σύγκρισης. Το λέω δημόσια, γιατί πολλές φορές και σε συζητήσεις τηλεοπτικές με τον κύριο Δούκα εδώ δίπλα μου το έχει αναφέρει αρκετές φορές. Τώρα, εσείς ζητάτε ουσιαστικά αυτόν τον χώρο για 3 χρόνια, έτσι είναι, κύριε Δήμαρχε? Mm-hmm. Το αίτημα του εγγράφου μιλάει για 3 χρόνια. Και λέει ο κύριος Δούκας, ναι, πώς θα μπορούσε αυτό να συμβεί όταν στο σημείο το ίδιο, λίγο πιο δίπλα, λειτουργεί μια άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που κάνει ακριβώς, προσφέρει το ίδιο αντικείμενο, την ίδια υπηρεσία. Ένα πάρκινγκ δηλαδή δίπλα σε ένα άλλο πάρκινγκ. Και μάλιστα είπε ο κύριος Δούκας, το λέτε εσείς. Απάντηση που ξέρω νομικά. Όχι, πέρα το είπαμε αυτό. Που εσείς προασπίζεστε και υπερασπίζεστε τον υγιή ανταγωνισμό. Ακούστε, πώς θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει? Απάντηση. Γιατί είμαι νομικός, τι να κάνουμε. Περίληψη διακήρυξης. Αυτή η δρομή έγινε σύμβαση. Άρθρο 10, παράγραφος 3. Η παραχώρηση ή η χρήση άλλων χώρων της χερσαίας ζώνης του λιμανιού Αλεξανδρούπολης προστάθμευση οχημάτων ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα του όλα και δεν δημιουργεί ιωδήποτε υπέρ του παραχωρησιούχου, υπέρ δηλαδή του κ. Νεδάκη, δικαίωμα. Η διακήρυξη τα λέει. Εγώ νομικά μιλάω. Πώς τόλμησε ο Χρήστος Δούκας να πει, ενώ η διακήρυξη λέει αυτό, ότι εγώ δεν μιλάω νόμιμα
και δίκαια. Πώς τολμάει και το λέει όταν η διακήρυξη ίδια μιλάει για το δικαίωμα του όλα το αναφέρετο να κάνει, να παραχωρεί χώρους για στάθμευση. Και λέω και κάτι άλλο για να το αποδείξω ότι είμαι καλός νομικός. Όταν υπάρχει το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή είναι προκειμένο το δημόσιο συμφέρον λέει ότι ο Δήμος χρειάζεται χώρο για να ανασάνουν οι δημότες τους και να παραχωρηθεί χώρος για στάθμευση σε αυτούς, για τα αυτοκίνητά τους. Και υπάρχει κάτω από το φάρο μια έκταση 7-8 στρεμμάτων, η οποία υπάρχει εγκαταλειμμένη και δεν χρησιμοποιείται. Την έχει πάρει για δική του χρήση πάντως ο Οργανισμός Λιμένων Αλεξανδρούπολης. Δεν έκανε καμία χρήση. Για δικές του επιχειρησιακές ανάγκες. Κυριακή μου δεν έκανε καμία χρήση. Όπως καμία χρήση δεν έκανε και στη Χερσαία Ζώνη ολόκληρη. Εντάξει, όπου εδώ πήραμε μπορεί να πει κανείς όμως ότι αυτό δεν το κρίνετε εσείς, το κρίνει ο Οργανισμός Λιμένων με τη δική του δικαιοσύνη. Πολύ ωραία. Και τι κάνω λοιπόν τώρα εγώ, με τη λογική κρίνω. 4 χρόνια αποτροπήθηκε και έμεινε έτσι ανεκμετάλλευτη αυτή η περιοχή εκεί. Γιατί δεν μου τη δέρωσε στο Δήμο, για ποιο λόγο. Ανεκμετάλλευτη είναι. Και μετά μπαίνει μέσα στην. Θα μπορούσε ο Οργανισμός Λιμένων Αλεξανδρούπολης, εμείς που δεν γνωρίζουμε νομικά, δεν έχουμε αυτές τις γνώσεις, κύριε Δημαρχέ, να παραχωρήσει έτσι απλά και γρήγορα. Απάντηση. Γιατί υπάρχει μια διαδικασία. Απάντηση, τα παρακαλώ. ΕΠΕ, δημόσιο, Υπουργεία, συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Νόμος 2971, άρθρο 24. Παραχωρήσεις χώρων, ζώνης. Δεν μη παίζει με μένα ο Χρήστος ο Δούκας. Δεν θα κερδίσει. Γιατί πάει να νικήσει μάλλον και δεν πρέπει. Επιτρέπεται ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, όλα δηλαδή, με απόφαση της διοίκησής του, που εγκρίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ και του Υπουργείου Υπουργικής Αυτοίκησης, του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, να παραχωρεί με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα τη χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στη ζώνη λιμένος. Για παραχωρήσεις, παράγραφος 2, απλής χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης, λιμένα, χρονικής διάρκειας μικρότερη των 3 ετών, μάλιστα, που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο, κτηριακό κτλ., μόνιμης ή προσωρινής φύσης, δεν απαιτούνται οι γνώμες του Υπουργείου Υπουργικής Αυτοίκησης και του ΓΕΝ, αλλά μόνο απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Εκ του νόμου μπορεί μέχρι 3 χρόνια. Από την διακήρυξη της μίσθωσης προς τον κύριο Νεδάκη, γιατί αυτός τότε κέρδισε τη μίσθωση, αυτήν την επιτρέπεται. Ποιο είναι το ατόπιμα του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης? Το πρόβλημα είναι ότι τώρα πρέπει να αποδείξουν ότι η τροποποίηση της σύμβασης είναι νόμιμη. Γιατί αλλιώς υπάρχουν ποινικά αδικήματα και υπάρχουν και καταλογισμοί των ποσών που διέφυγαν από τον Οργανισμό Λιμένων Αλεξανδρούπολης. Πάμε για μαλλί και φεύγουμε κουρεμένοι? Μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει και είναι κρίμα. Είναι κρίμα, είναι κρίμα, είναι κρίμα. Ο κύριος Δούκας πάντως εχθές είπε, καταλήγοντας ότι ακόμα και να ήθελε ο Οργανισμός Λιμένος να σας δώσει, να σας παραχωρήσει το συγκεκριμένο χώρο, δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί εσείς επικαλείστε μια διαδικασία η οποία είναι έξω από το πλαίσιο το οποίο πρέπει να τηρηθεί. Το ξαναλέω. Γιατί έχουμε. Και δεν ισχύει μόνο για τη δική μας την περίπτωση, αλλά και για άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Τη διακήρυξη επικαλούμε εγώ. Δεν επικαλούμε κάτι δικό μου. Τη διακήρυξη του όλα, όλα την έκανε και βάσει αυτής έγινε η σύμβαση. Και αυτό που είπε ότι δήθεν δεν γνωρίζω ότι επιχειρηματικά δεν είναι ηθικό να μπει δίπλα ένας χώρος για... Γιατί στο ένα θα πληρώνει κάποιος και στο άλλο θα είναι δωρεάν. Προσέξτε λοιπόν τι λέει η νομική επιστήμη εδώ πέρα. Λέει ότι όταν υπάρχει δημόσιο συμφέρον προς ικανοποίηση, των πολλών δηλαδή, όπως τώρα των πολλών δημοτών που θέλουν χώρο στάθμευσης, υποχωρεί το ιδιωτικό συμφέρον του ενός. Μάλιστα. Και αυτό πέραν της διάταξης του νόμου. Κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, γιατί εγώ όταν ρώτησα τον κύριο Δούκα τελικά πού καταλήγουμε, θα βρούμε κάποια κοινή συνισταμένη. Και οι δύο πλευρές απαντήσατε, μιλήσατε, τοποθετηθήκατε. Συγγνώμη, σας διακόπτω αγενός. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητάει ομόφωνα, όχι εγώ. Εγώ δεν ψήφισα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ εισηγήθηκα και το Δημοτικό Συμβούλιο ζητάει να του παραχωρηθεί όσο ορίζει ο νόμος, όσο ορίζει η διακήρυξη, όσο ορίζει ο οργανισμός, να δώσει για μέχρι και 3 χρόνια στο Δήμο Αλεξανδρούπολης αυτή τη χρήση. Δεν το ζητάω εγώ, αλλά η νευρικότητα είναι του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, 41 Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλες οι παρατάξεις έχουν νευρικότητα απέναντι στον κύριο Χρήστο Δούκα. Κύριε Δημαρχέ, στο διατάφτα. Πού είναι η νευρικότητα δικιά μας? Στο διατάφτα, γιατί πέρασε ο χρόνος και δεν έχουμε πολύ ακόμα στη διάθεσή μας. Στο διατάφτα. Ο Οργανισμός Λιμένων Αλεξανδρούπολης θα σας απαντήσει επισήμως στο έγγραφο το οποίο και στείλατε. Ουσιαστικά αρνητικά, γιατί εκεί καταλήγουμε. Γιατί θα γίνουν μετά κάποιες. Και αυτό σημαίνει ότι ο Οργανισμός Λιμένων Αλεξανδρούπολης αγαπάει την πόλη. Έτσι είναι η αγάπη και το ενδιαφέρον για την πόλη. Αυτή είναι η αγάπη του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένων. Αυτό μου έδειχνε μέχρι τώρα.
απέναντι στη δικιά μου καλοπιστία και στην καλοπιστία του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των δημοτών που περιμέναμε με αγωνία και κουράγιο και καρτερικότητα να γίνει η μια αλλαγή, να μην ξεπουλεί το λιμάνι, το δεχόμαστε. Να γίνουν οι παραχωρήσεις, το δεχόμαστε. Μετά να γίνουν υποπαραχωρήσεις, το δεχόμαστε. Δηλαδή αυτό είναι το τίμημα του κυρίου Προέδρου προς την πόλη. Μπράβο τον κύριο Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένου Αλεξανδρούπολη, τον κύριο Χρήστο Δούκα, που αγαπάει τόσο πολύ την πόλη του. Αν κρατάει όμηρο ένα κομμάτι έτσι, και βέβαια όμηρο τον λαό του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, που δεν μπορεί να κατεβεί σε ένα κομμάτι το οποίο το δικαιούμεθα. Το δικαιούμεθα, αγαπητή μου Κυριακή, γιατί μέχρι τώρα, γιατί δεν τελείωσε, δεν ολοκληρώθηκε το master plan. Το master plan, εάν ολοκληρωθεί, πρέπει αναγκαστικά βάσει τη εγκυκλίου του Υπουργείου Εμπορική Ναυτιλία, η οποία βγήκε πριν 3 χρόνια, να μας πει ο κύριος Πρόεδρος ποια κομμάτια της χερσαίας ζώνης κάτω από το φάρο μένουν ελεύθερα και δεν πάνε προς λιμενικές ανάγκες, για να αποδοθούν μετά από αποχαρακτηρισμό από το Υπουργείο Οικονομίας στην κυριότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ζητάω την κυριότητα της δυτικής χερσαίας ζώνης και να μου πει από τα 120 στρέμματα πόσα θέλει για να κάνει τελωνίο, να κάνει εκδοτήριο. Θέλει 10, 15, 20, 30. Πάντως μέχρι πρότινος αυτόν τον αγώνα μαζί ήσασταν με τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Και πάλι θα είναι μαζί. Λαμπάκι, Κυριακή, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Αν θυμηθούμε τις δηλώσεις του παρελθόντος. Μην μπερδευόμαστε. Πάλι θα είναι μαζί. Η θεσμική μου ιδιότητα με υποχρεώνει να είμαι δίπλα στον Οργανισμό Λιμένος και στον Πρόεδρο. Γιατί αν μπείτε σε μία αντιπαράθεση, δύο πλευρές εννοώ, με εγώ τη θεσμική ιδιότητα εννοώ πάντα, έτσι, όχι σε προσωπικό επίπεδο, ναι, νομίζω ότι ωφελημένοι δεν πρέπει να βγει η τοπική κοινωνία. Προσέξτε, έτσι δεν εγώ είναι. Εγώ δεν ζήτησα τίποτα, Κυριακή. Απίφθηνα εγώ κανένα έγγραφο προς τον Όλα ή προς τον μισθωτή του Όλα, τον κύριο Νεδάκη. Εγώ δεν απίφθηνα τίποτα. Αυτή απίφθηνα. Ναι, αλλά κάποιοι λένε ότι την κίνηση αυτή την κάνατε, κύριε Δήμαρχε, μετά την πρόταση του κυρίου Νεδάκη. Την πρόταση της εταιρείας. Έτσι. Του να στείλετε το έγγραφο το συγκεκριμένο στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Είχα στείλει την πρόσκληση. Είχα κάνει, μάλλον, συγγνώμη, είχα κάνει συνέντευξη. Είπα ότι το βάζω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και με ρέθησε με αυτό ο κύριος Νεδάκης. Φαίνεται με τις ευλογίες του κύριου Δούκα. Δεν ξέρω τι εννοήσει, μου έστειλε το έγγραφο αυτό και προσπάθησε να τορπιλήσει την εισήγησή μου όσον αφορά το σχέδιο με αυτόν. Εμείς πήγαμε στον Ενεδάκη. Εμείς πήγαμε στο Δούκα. Αυτή ήρθε σε μένα. Αυτή ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εμείς απαντήσαμε. Ποιος προκάλεσε ποιον. Για όνομα του Θεού, υπάρχει και λογική. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ. Θα βάλουμε μία άνω τελεία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και είπα, η θεσμική μου ιδιότητα με υποχρεώνει να είμαι δίπλα στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο του Όλα για ό,τι θα συμβεί στο λιμάνι, γιατί πρέπει να συνεργαστεί η πόλη με το λιμάνι. Η φιλία όμως, η καλοπιστία μου, η καρδιά μου και το συναίσθημά μου διεράγει από αυτά που άκουσα χθες από τον μέχρι χθες φίλο μου Χρήστο Δούκα, ο οποίος θα παραμείνει θεσμικός μου φίλος, όχι όμως συναισθηματικός φίλος. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχω τι άλλο να πω. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα για την σημερινή συνομιλία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Αλλάζουμε τώρα θεματολογία. Αναφορά στην Αλεξανδρούπολη έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη φετινή διακήρυξη για την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος, μιλώντας για την Ελλάδα ως εταίρο για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή. Ως ισχυρό περιγράφεται το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στη φετινή διακήρυξη για την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος εν ώψη του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου. Ειδικότερα, ο εναρκτήριος στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ Ελλάδας αλλά και ο εμπορικός διάλογος των δύο χωρών αναφέρονται ως παραδείγματα που συνέβαλαν τόσο στην ανάδειξη της δύναμης των διμερών σχέσεων όσο και στην εμπέδωση του περιφερειακού ηγετικού ρόλου της χώρας. Επιπλέον, επικροτείται η επίλυση της διαφοράς του ονοματολογικού με τη δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς όπως επισημαίνεται, η επικύρωση αυτή επιβεβαίωσε το ρόλο της Ελλάδας ως εταίρου με τη δέσμευση να προωθήσει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή. Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόσφατη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης περιγράφεται ως ευκαιρία για τη σφυριλάτηση μιας ενισχυμένης συνεργασίας στην τεχνολογία της επιχειρήσης και την καινοτομία. Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αμυντική συνεργασία με τη διακήρυξη να τονίζει πως το κοινό όραμα των δύο χωρών είναι μια ειρηνική και ευημερούσα περιοχή. Καθίσταται ιδιαίτερα εμφανή
εμφανέστη συνεχιζόμενη αμυντική του σχέση, η εναλλαγή των αεροσκαφών και του εξοπλισμού του ΝΑΤΟ μέσω της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, οι πολύπλοκες διμερείς εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και η διαθεσιμότητα του κόλπου της Σούδας για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ αντανακλούν την αμοιβαία υποφελή συνεργασία για τη διασφάλιση της αμοιβαίας ισχύς και ασφάλειάς μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Κάντε την Ελλάδα ξανά μεγάλη, είπε ο Τραμπ, σηκώνοντας καπέλο για την Αμερική. Στην αρχή της 20λεπτης ομιλίας του, σήκωσε ένα κόκκινο καπέλο στο οποίο ήταν γραμμένη στα ελληνικά η φράση «Κάντε την Αμερική μεγάλη ξανά», με τον ίδιο να τη διαβάζει ως «Κάντε την Ελλάδα ξανά μεγάλη». Λίγα λεπτά αργότερα, μιλώντας για ορισμένους εκ των παρισταμένων, είπε «Θέλουν όλοι να γίνουν Έλληνες, το ξέρετε». Συνεχίζοντας, μίλησε για την προσφορά των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, αναφερόμενος στον Όμηρο και στον Αριστοτέλη και στη μεγάλη συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων σε όλες τις επιστήμες. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο αρχαίο ελληνικό ρητό ότι το μυστικό της ευτυχίας είναι η ελευθερία και το μυστικό της ελευθερίας είναι το κουράγιο. Wow. That's a nice crowd of people. So we were just given this great hat. You know what that says? Huh? Make Greece great again, right? Right? Okay. Στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσουμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να γνωρίζουμε υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι μας εξηγούν γιατί κατεβαίνουν ως υποψήφοι και γιατί επιλέγουν την όποια παράταξη έχουν επιλέξει. Μαζί μας απόψε βρίσκεται ο κύριος Εδουάρδος Σιγάλας από την παράταξη του κύριου Παύλου Μιχαηλίδη, ανάσα, για να μας εξηγήσει και ο ίδιος πώς πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση και πού στοχεύει γενικότερα η παράταξή του. Κύριε Σιγάλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπασκάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα κοντά μας. Και όπως έλεγα πριν από λίγο στον πρόλογό μου, έχει μεγάλη σημασία να καταλαβαίνουμε από τον κάθε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο γιατί παίρνει αυτή την απόφαση να μπει στη διαδικασία της εκλογικής αναμέτρησης, γιατί να βάλει τον εαυτό του πρώτα απ' όλα σε μια τέτοια δοκιμασία, δεδομένων και των προβλημάτων και των εμποδίων και των δυσκολιών που έχει μια τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Μπασκάκη, είναι ίδιον, θα έλεγα, του Έλληνα να παραπονείται συνήθως για αυτά που γίνονται και τον αφορούν, χωρίς να συμμετέχει ο ίδιος. Αυτό ήταν και ο κύριος λόγος που με απασχολεί ο τόπος στον οποίο ζω, το τι συμβαίνει σε αυτόν, και καλή είναι η κριτική, αλλά καλό είναι κάποια στιγμή να παίρνει ο καθένας και μία θέση πολύ πιο έμπρακτα. Και αυτός είναι και ο λόγος που αποφάσισα να συμμετέχω στην εκλογική διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που παίρνετε μια τέτοια απόφαση, κύριε Σιγάλα? Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε δημοτικές εκλογές, ναι. Προφανώς σας έψησε τελικά ο κύριος Μιχαηλίδης, να ρωτήσω γιατί. Εκτός και αν είχατε και άλλες προσεγγίσεις από άλλες παρατάξεις, και εκεί μπήκατε σε μια διαδικασία να σκεφτείτε. Ναι. Η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Μιχαηλίδη ήταν καταλυτική, θα έλεγα. Είναι καταρχήν μια ανεξάρτητη παράταξη που κατεβαίνει στο Δήμο μας. Πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι θέμα των δημοτών του Δήμου στον οποίο ζούμε όλοι μας και όχι του όποιου κόμματος. Άλλωστε, τόσα χρόνια που είχαμε κομματικές, μάλλον υπήρχε κομματική υποδηγεσία των παρατάξεων, δεν μπορώ να πω ότι ωφελήσανε σε κάτι την τοπική κοινωνία μας. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος που συμμετέχω και κατέβηκα με την ΝΑΣΑ. Ωστόσο όμως, κύριε Σιγάλα, επειδή ζούμε και σε μια μικρή κοινωνία και λίγο πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ο καθένας ξέρει λίγο πάνω κάτω τι γίνεται, από ποιον χώρο προέρχεται και ποια είναι η σκέψη του και η άποψή του, έτσι. Φυσικά, και είναι πολύ για καλό να είμαστε και πίσω από τα θυλάκια μας. Φυσικά, απλά προσωπικά είμαι υπέρ της πολιτικοποίησης και κατά της κομματικοποίησης, ειδικά στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Τι είναι λοιπόν εκείνο που κάνει τον Παύλο τον Μιχαηλίδη να ξεχωρίζει και σας έπεισε προφανώς να είστε μαζί του? Ο Παύλος Μιχαηλίδης την προηγούμενη χρονική περίοδο που διατέλεσε ως δημοτικός σύμβουλος, θα έλεγα ότι είχε μια πολύ καλή οπτική και προσέγγιση των θεμάτων που άπτονται του Δήμου μας. Τη διαδρομή του την παρακολουθούσατε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Σιγάλα? Γενικώς παρακολουθώ τα δημοτικά τεκτενόμενα. Και τις παρεμβάσεις του, εννοώ, και τις τοποθετήσεις του. Φυσικά και τις παρεμβάσεις και τις τοποθετήσεις. Και θα έλεγα ότι αποδεδειγμένο ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος ο οποίος μεγαλώνει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ενδεδειγμένη λύση ο Παύλος ο Μιχαηλίδης και λόγω του επαγγέλματος το οποίο κάνει. Η πόλη μας θέλει ένα μηχανικό ο οποίος θα γνωρίζει να δώσει ανάσες τόσο στον κεντρικό μας Δήμο, στην πόλη μας, αλλά όσο και στη σύνδεση ωστόσο της πόλης μας με τα δημοτικά διαμερίσματα Τραγιανούπολης, Φερών,
κάποια στιγμή ευελπιστώ να γίνει και τις Μάκρες. Για τη Μάκρη έχει μιλήσει ξεχωριστά ο κύριος Μιχαηλίδης. Έχει αναπτύξει ένα πολύ συγκεκριμένο συλλογισμό και στρατηγική για το πώς μπορεί πραγματικά το κομμάτι της Μάκρης να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί, να ενισχυθεί, κάνοντας και μάλιστα μια ξεχωριστή αντιδημαρχία, την αντιδημαρχία Μάκρης, κύριε Σιγάλα. Ναι, και είναι κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, το δικαιούται, θα έλεγα, η περιοχή της Μάκρης. Πείτε μου τώρα, αν οι δημότες σας εμπιστευτούν και σας στείλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε από τη δική σας τη μεριά, με τις δικές σας τις γνώσεις, να πούμε ότι είστε δικηγόρος, πώς λοιπόν νομίζετε ότι μπορείτε να συνδράμετε στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης? Κοιτάξτε, το πνεύμα του νόμου με τον οποίο κατερχόμαστε αυτή τη φορά στις... Και φαντάζομαι ότι τον ξέρετε από πάνω μέχρι κάτω, έτσι, τον έχετε υπεραναλύσει. Η λέξη, θα έλεγα, που τον χαρακτηρίζει είναι συνεργασία. Και συνεργασία και με τους άλλους συνδυασμούς που θα προάγει τον Δήμο μας. Αυτό μπορώ να σας πω ότι ήδη έχουμε προετοιμάσει και θα το διατυπώσουμε τις επόμενες μέρες. Υπάρχει ένα πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών για το τι θα κάνουμε σε όσον αφορά τα του Δήμου μας. Των 100 πρώτων ημερών. Ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό. Είναι η στόχη που έχουμε θέσει ως παράταξη με επικεφαλής τον κύριο Μιχαηλίδη. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε πριν από λίγο στον κύριο Μιχαηλίδη και το σκεπτικό το οποίο έχει για να προχωρήσει στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης και σταθήκατε στο κομμάτι των συνεργασιών και λόγω του Κλεισθένη, ο κύριος Μιχαηλίδης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συνεργαστεί με τον κύριο Λαμπάκη εάν πάνε στην δεύτερη Κυριακή. Να ρωτήσω και το δικό σας το σκεπτικό, την δική σας εκτίμηση. Όσον αφορά το συνδυασμό, ρωτάτε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, ο συνδυασμός. Γιατί όταν μιλάμε για συνεργασίες, πώς τις εννοούμε? Αν δεν συνεργαστούμε με τον κύριο Λαμπάκη, θα συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους. Έχουν ακουστεί και κάποιοι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι σε προσωπικό επίπεδο είπαν ότι δεν θα είχαν κανένα ενδιασμό να συνεργαστούν με οποιαδήποτε παράταξη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά προσωπικά τον εαυτό μου, εγώ συμμετέχω σε μια ομαδική προσπάθεια, όπως είναι αυτή που έχει ο συνδυασμός ανάσα με επικεφαλής τον κύριο Παύλο Μιχαηλίδη. Οπότε οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με την επικεφαλή της παράταξής μας. Στην ίδια γραμμή, κατανοητό ξεκάθαρο από τη δική σας την πλευρά. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πραγματικά μπορεί να παίξει καθοριστικό και καταρριλτικό ρόλο για πολλούς και διάφορους λόγους, κύριε Σιγάλα. Τους έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Δεν θα μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στο επίκεντρο, έτσι, είτε λόγω των ενεργειακών, είτε λόγω του ότι μπορεί να γίνει ένα πολύ μεγάλο. Για εσωτερικούς και προεκλογικούς λόγους, θα έλεγα. Ωστόσο, όμως, η κάθε κυβέρνηση μέχρι και σήμερα έχει αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο σχεδιασμό για την Αλεξανδρούπολη, πώς την θέλει και πώς πρέπει να είναι. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εσάς. Θεωρείτε ότι ο επόμενος δήμαρχος που θα αναλάβει τον δημαρχιακό θόκο θα πρέπει να είναι ένας δήμαρχος τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, ποια προσόντα πρέπει να έχει? Καταρχήν πρέπει να ακούει τους συμπολίτες του. Ανήκουμε σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, ο οποίος ξεκινάει από την Μέστη στα δυτικά και φτάνει μέχρι το Τρεφίλι στα βόρειο-ανατολικά και τον Πέπλο. Λοιπόν, αυτό που προϋποθέτει ένας δήμος με μια πληθώρα, θα έλεγα, ανθρώπων, νοοτροπιών, είναι η συνεργασία και η σύμπνοια. Αυτό που προέχει είναι το καλό του τόπου μας. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να έχει ένας δήμαρχος είναι να ακούει τους πολίτες και να κάνει αυτό που περνάει από το χέρι του και αυτός και οι συνεργάτες του για οτιδήποτε θα μπορέσει να προάγει το Δήμο μας. Για κάποιον που δεν ξέρει τον Παύλο Μιχαηλίδη και δεν τον έχει μάθει, δεν τον γνωρίζει και σκέφτεται τι να ψηφίσει, τι θα του λέγατε για τον κύριο Μιχαηλίδη? Θα έλεγα ότι είναι ένας άνθρωπος συνεπής στα λόγια και στις πράξεις του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Και σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις του όσον αφορά τα τεκτενόμενα του Δήμου μας επαληθεύθηκε. Ενδεικτικά μπορώ να σας πω τα προβλήματα που θα δημιουργούσε η μονοδρόμηση της παραλαϊκής οδού, η οποία αυτή τη στιγμή τελεί σε αναστολή εξ όσων γνωρίζω. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση και το έχει αποδείξει εμπράκτος. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μιχαηλίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει και συνεργάζεται. Μάλιστα. Θα ευχηθούμε και σε εσάς καλή επιτυχία, κύριε Σιγάλα, στην απόφαση την οποία και πήρατε, αλλά και συνολικά στην παράταξη. Εγώ απλά υπενθυμίζω ότι κατεβαίνετε μαζί με τον κύριο Παύλο Μιχαηλίδη με την δημοτική παράταξη Ανάσα. Έτσι. Οπότε μέχρι και το Μάιο, λίγος ο καιρός πια, και επειδή είστε και δικηγόρος, ξέρετε πολύ καλό ότι ουσιαστικά στις 26 του Μάρτη ξεκινά επίσημα η προεκλογική περίοδος. 6 Μαΐου υποχρεωτικά η κατάθεση των συνδυασμών και των υποψηφιότητων και στις 26. Αυτό, δεν έχει κάτι άλλο. Αποφασίζει ο κόσμος, έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ, επίσης.
και από τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης και από αυτά που μας είπε ο κύριος Σιγάλας. Τώρα πάμε στους άμεσους στόχους της Νέας Δημοκρατίας, στις προσεχείς ευρωεκλογές, αλλά και στις κατά καιρούς δύσκολες σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε ο κύριος Γιώργος Σταύρος Κρεμλής, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στην εκπομπή News με την Έλενα Σόκου. Εγώ τον ξέρω προσωπικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι ένα μυαλό το οποίο εγώ προσωπικά το θαυμάζω τουλάχιστον. Να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, κύριε μου, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Σόου, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και εγώ σας γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εκτιμώ την σταδιοδρομία σας και τις γνώσεις σας στον τομέα τον οποίο κατέχετε άριστα. Το λέω γιατί είναι και μερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, που λες ότι αν πράγματι κάποιοι άνθρωποι έπρεπε να μπουν στο ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο, στο ευρωψηφοδέλτιο, και ποιοι είναι και ποιοι έχουν και γνώση, είστε ένας άνθρωπος που σαφέστατα έχει γνώση τουλάχιστον επί των ευρωπαϊκών θεμάτων. Έχετε φάει χρόνια ζωή και πολύ μυαλό στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Και θα πρόσθετα, κύριε Σόκο, ότι δεν είναι μόνο οι γνώσεις, είναι και η εμπειρία που, ναι, αυτό ακριβώς, συμβαδίζει, αλλά και η δικτύωση. Οι προσωπικές γνωριμίες μέσα από σχέσεις που έχουν χτιστεί από το 1981 μέχρι σήμερα στη βάση της εμπιστοσύνης και οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Η διεθνής αυτή δικτύωση είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να ανοίξει, αν θέλετε, δυνατότητες διαπραγμάτευσης, συναντήληψης σε πάρα πολλά θέματα στα οποία η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή, αν θέλετε, συναντήληψη ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης θα επιστρέψουμε και θα πάμε να συναντήσουμε και απόψε ακόμη έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, με την παράταξη όμως του κυρίου Γιάννη Ζαμπούκη, Δήμος για όλους, πρώτα εσύ. Μαζί μας εδώ απόψε βρίσκεται ο κύριος Θεόδωρος Βουρδόλης, που βάζει υποψηφιότητα με την συγκεκριμένη παράταξη, και μαζί του θα κάνουμε τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για να μας πει καταρχήν γιατί κατεβαίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και γιατί με τον κύριο Ζαμπούκη. Κύριε Βουρδόλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας, και όπως είπα, το ερώτημα, έτσι για να είναι πάρα πολύ απλό για όλους τους υποψηφίους που περνούν από αυτή τη θέση, είναι το γιατί. Γιατί αποφασίζετε αυτή τη δεδομένη στιγμή να κατέβετε ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος? Σας ρώταγα πριν ξεκινήσουμε τη δημόσια συζήτηση αν έχετε ξαναμπεί σε μια τέτοια διαδικασία και μου είπατε όχι, είναι η πρώτη φορά. Ούτε εγώ θυμάμαι ενασχόλησή σας από αυτόν τον τομέα στο παρελθόν. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω σε εκλογές, σε κάθε μορφή εκλογών. Αποφάσισα γιατί όλο αυτό το διάστημα που πλησιάζουν εκλογές, πολλοί κόσμοι, πολλοί φίλοι, πολλοί γνωστοί, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δραστηριοποιούμε στον χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού πάρα πολύ, βλέποντας ότι δεν γίνονται πράγματα στον Δήμο μας, δυστυχώς, με παρακινούσαν να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γνωρίζοντας ότι είμαι άνθρωπος δραστήριος, είμαι άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι μέσα στα πράγματα αυτά, και κάπως έτσι πήρα την απόφαση να ασχοληθώ. Ασχολείστε όμως και παίρνετε αυτή την απόφαση με μια πολύ συγκεκριμένη παράταξη, με την παράταξη του κύριου Γιάννη Ζαμπούκη, Δήμος για όλους, πρώτα εσύ. Οπότε πάλι είναι το ίδιο ερώτημα. Γιατί με τον κύριο Ζαμπούκη και όχι με κάποιον άλλον υποψήφιο ενδεχομένως? Είναι και πολλές οι παρατάξεις στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Πράγματι είναι πολλές οι παρατάξεις. Καλά, θα μπορούσαν και περισσότερες σε σχέση με άλλους Δήμους της χώρας μας, έτσι, και της περιφέρειάς μας, να μην σας πω. Είχα συζητήσεις πριν πάρω την οριστική μου απόφαση. Είχα μιλήσει με τους περισσότερους εκ των υποψηφίων δημάρχων. Κάνατε έρευνα πρώτα, δηλαδή? Κάνανε έρευνα, επικοινωνήσαν μαζί μου πολύ, κάναμε κάποιες επαφές, συζητήσαμε. Διαπίστωσα ότι είμαστε πολύ κοντά με τον Γιάννη τον Ζαμπούκη, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προτιμά τη συλλογικότητα, είναι άνθρωπος ο οποίος ακούει, ξέρει να ακούει, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε να ακούμε και όχι να ακούμε απλά για να ακούμε. Και το πλάνο που είχε για τον Δήμο μας ήταν πιο κοντά στα δικά μου θέλω και πιστεύω, και γι' αυτό το λόγο επέλεξα να είμαι μαζί του. Τώρα, για τους συνδημότες μας που ακόμη δεν έχουν γνωρίσει τον κύριο Ζαμπούκη, δεν τον ξέρουν πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί, πώς κινείται. Εσείς όμως που είστε πιο κοντά του, ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα, εσείς και οι υπόλοιποι συνεργάτες του συνδυασμού, τι θα μας λέγατε σήμερα, τι θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας για να καταλάβουμε το σκεπτικό του κύριου Ζαμπούκη? Ο Γιάννης Ζαμπούκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταρχήν επαγγελματικά είναι ένας άκρος πετυχημένος δικηγόρος, αλλά και σαν άνθρωπος, που είναι πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα του Δήμου, είναι ένας άνθρωπος, όπως είπα, είναι της συλλογικότητας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει γρήγορες και βιαστικές αποφάσεις. Συζητάμε τους ανθρώπους οι οποίοι αρμόδιοι για κάποια θέματα, που τα γνωρίζουν και είναι υπεύθυνοι γι' αυτά. Συλλέγει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέξει και κατόπιν παίρνουν αποφάσεις για το επόμενο βήμα που είναι να κάνει. Αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν για έναν δήμαρχο, ο οποίος εννοείται ότι δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Πολύ σημαντικό όμως είναι... Γιατί κάποιοι λένε ότι
αν κάποιο δεν έχει την εμπειρία, την πείρα, πώς μπορεί να προχωρήσει στην αυτοδιοίκηση. Μα νομίζω ότι όποιο και αν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, εννοείται ότι δεν την έχει την εμπειρία. Καλά, ποντάει, θα μου πείτε κάποια στιγμή. Όλοι έχουμε μια πρώτη φορά για τα πράγματα, έτσι, σημασία, από κάπου ξεκινάμε. Σημασία έχει ότι αυτό που είσαι σαν άνθρωπο έξω και είναι πετυχημένο στον επαγγελματικό σου χώρο και όχι μόνο στον επαγγελματικό, αλλά και με ό,τι δραστηριότητα και αν ασχολείσαι, αθλητισμός, πολιτισμός και οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες, να μπορείς να το περάσεις και μέσα στα δημοτικά. Νομίζω σε αυτή την περίπτωση είσαι πετυχημένος και ας μην έχεις άλλη εμπειρία των δημοτικών πιο μπροστά. Δηλαδή, όταν θέλω να κάνω πράγματα και ξέρω τον τρόπο και τον τρόπο που πρέπει να τον χειριστώ, είτε είσαι από μέσα είτε είσαι απ' έξω, θα πετύχεις. Το θέμα είναι να θέλεις. Η αλήθεια είναι πως το τελευταίο χρονικό διάστημα όλοι βάζουν την Αλεξανδρούπολη, και όταν λέω όλοι, εννοώ οι κυβερνώντες και όχι μόνο, αλλά όσοι βρίσκονται κυρίως στην κεντρική πολιτική σκηνή. Βάζουν λοιπόν την Αλεξανδρούπολη σε προτεραιότητα. Την έχουν πρώτη στα πλάνα τους για πολλούς και διάφορους λόγους. Είτε γιατί θα μετεξελιχθεί σε έναν ενεργειακό κόμβο, διαμετακομιστικό, για πολλούς λόγους. Τέλος πάντων, να τους αναλύσουμε τώρα. Ποια είναι λοιπόν εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο επόμενος δήμαρχος προκειμένου να μπορέσει να αναπτύξει, να ξεδιπλώσει, να παρουσιάσει όλο αυτό το σχέδιο και πραγματικά ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης να πάρει αυτά που του αξίζουν και του αρμόζουν? Νομίζω είναι ακριβώς αυτό που είπατε πριν, ότι όλοι συζητούν για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, ότι έχει πάρα πολλές και μεγάλες προοπτικές. Δυστυχώς όλα αυτά τα τελευταία χρόνια αυτό δεν έχει γίνει πράξη. Νομίζω ότι ο Γιάννης Ζαμπούκης... Αυτό μπορεί να φταίει και μια δημοτική αρχή, κύριε Βουρδόλη, ή καθαρά και μόνο, ή σε συνδυασμό και με την κεντρική εξουσία. Σαφώς είναι και συνδυασμός. Με τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Σαφώς είναι συνδυασμός. Το θέμα είναι ότι πράγματα τα οποία υπόκεινται στην αρμοδιότητα του Δήμου, αυτά πρέπει να γίνονται. Και στην προκειμένη περίπτωση, τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι δική μου ομολογία, είναι ομολογία των ιδίων ότι κάποια πράγματα πρέπει να οριμάσουν πάρα πολύ. Πόσο να οριμάσουν, 9 χρόνια η ίδια δημοτική αρχή είναι. Άρα λοιπόν το προφίλ του επόμενου δημάρχου ποιο θα πρέπει να είναι, τα χαρακτηριστικά του εκείνα? Θα πρέπει να είναι δραστήριος, θα πρέπει να ξέρει και να θέλει και να μπορεί να ενεργοποιήσει όλους εκείνους τους φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι να τρέξουν πράγματα για τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, ώστε υποδομές που θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη να δημιουργηθούν, να γίνουν για να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή, να αναπτυχθεί ο Δήμος μας. Είμαστε ένα πολύ κομβικό σημείο, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, τις οποίες θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Ένα τελευταίο ερώτημα. Εάν οι συνδημότες μας σας εμπιστευτούν, σας ψηφίσουν και σας στείλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη νέα μόρφη που θα έχει λόγω του Κλεισθένη, και υπό το πρίσμα των συνεργασιών και των συνθέσεων και όλα αυτά που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε λίγους μήνες, εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε, να βοηθήσετε, να συνδράμετε λοιπόν τους συνδημότες σας? Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, όσοι με γνωρίζουν βασικά, γνωρίζουν ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι της δράσης. Δεν κάθομαι και παρακολουθώ. Κυριολεκτικά κιόλας, κύριε Πουρτό. Λόγω του επαγγέλματός σας, το λέω για κάποιον που ενδεχομένως σας ξέρει, είστε στην ελληνική αστυνομία, έτσι? Είμαι στην αστυνομία, ναι. Τόσο από τον επαγγελματικό μου χώρο, όσο και από τον ελεύθερο μου χρόνο, τον οποίο τον αφιερώνω στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, και από όσο ξέρετε εσείς ότι δεν υπάρχει λεπτό που να μην ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Και η ευκαιρία που μου δίνεται, ό,τι ελεύθερο χρόνο μπορώ να έχω, να τον αφιερώνω στα παιδιά κυρίως. Θεωρώ ότι τα παιδιά στην περιοχή μας είναι αδικημένα ως προς τις υποδομές τις οποίες υπάρχουν. Έχουν γίνει πράγματα, για να μην τα μηδενίζουμε όλα. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Αλλά σίγουρα έχουμε μείνει πάρα πολύ σε πολλά θέματα και κυρίως όσον αφορά τον αθλητισμό. Και σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με παιδιά, εγώ θα είμαι πάντοτε μπροστά και θα τρέχω γι' αυτά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Βουρδόλη, για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Καλή επιτυχία στην απόφαση την οποία και πήρατε. Και σίγουρα μέχρι το Μάη θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Από την Αλεξανδρούπολη στην Κομοτηνή, το εφετείο δικαίωσε τους 55 εργαζόμενους της ΔΕΙΑΚ, οι οποίοι διεκδίκησαν δικαστικά τα χρήματά τους που κόπηκαν λόγω των μειώσεων που έφεραν τα μνημόνια. Να υπενθυμίσουμε πως η υπόθεση αφορά στους 55 εργαζόμενους της Δημοτικής Επιχείρησης Ρεύσης Αποχέτευσης Κομοτηνής, που ζητούν αναδρομικά τα χρήματα που κόπηκαν λόγω των μειώσεων που έφεραν οι πρώτοι μνημονιακοί νόμοι και ανέρχονται σε περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη απόφαση δικαιώνει τους εργαζόμενους. Ό,τι δηλαδή πρωτοδίκως τους είχαν δώσει δύο αποφάσεις και με τις οποίες αυτές είχαν κάνει κατάσχεση των λογαριασμών της επιχείρησης. Τα ίδια χρήματα, όπως τη διαβάσαμε και σας τα μεταφέρω τώρα, γιατί το μεσημέρι και εμείς την πήραμε, τους ξαναδικαιώνει. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που στο σύνολό τους έχουν μαζευτεί εδώ και 20 μέρες περίπου στο λογαριασμό της Εθνικής είναι άμεσα διαθέσιμα και θα αποδοθούν.
Κατά συνέπεια, λύγει έτσι μια τέτοια διαδικασία και μια αντιπαράθεση κατά τον τρόπο την που υπήρξε μεταξύ της υποτίθεται της διοίκησης και των εργαζομένων. Για μας δεν ήταν αντιπαράθεση μεταξύ της διοίκησης των εργαζομένων. Ήταν η εφαρμογή των μνημονιακών νόμων, όπου έτσι όπως γράφονται δίνουν το δικαίωμα σε δικαστικές αρχές, όπως φάνηκε και στην πράξη, οι ίδιες να αναιρούν την νομοθέτηση της ίδιας της Βουλής. Εμείς από την πρώτη στιγμή και οι ίδιοι πάλι εφάρμοσαν τα μεσολογικά όπως έπρεπε να εφαρμοστούν και έτσι έβγαινε η μισθοδοσία. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.